γνωρίζω τα γεωμετρικά σχήματα στα έργα τέχνης του Τελουγλίου. Πολλοί καλλιτέχνες επιλέγουν να έχουν στα έργα τους γεωμετρικά σχήματα. Κάποιες φορές τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα, ενώ άλλες είναι πολύ καλά κρυμμένα. Εσείς, ποια γεωμετρικά σχήματα μπορείτε να αναγνωρίσετε στα έργα του Τελουγλίου? Ήρθε το πρώτο έργο. Αυτός είναι ένας πίνακας του ζωγράφου Βασίλη Ροκότη. Ο ζωγράφος μας χρησιμοποίησε πολλά γεωμετρικά σχήματα στο έργο του, αλλά και πολύ έντονα χρώματα. Πώς άραγε να ξεκίνησε να το ζωγραφίζει? Μήπως πρώτα πήρε την απόφαση και έκανε ένα ορθογώνιο τρίγωνο στο κέντρο? Μετά, ίσως να πήρε το πινέλο του και να σχεδίασε δύο τετράγωνα στις κάθετες πλευρές του. Λέτε να σταμάτησε λίγο και να σκέφτηκε τι χρώμα θα τα κάνει? Και μετά, ίσως ένα μεγάλο τετράγωνο σχηματίστηκε στην πιο μεγάλη πλευρά του τριγώνου. Και αν ενώσουμε με γραμμές στις άκρες το κόκκινο τετραγώνων, τι σχήματα δημιουργούνται άραγε? Το βρήκατε! Είναι τρίγωνα! Μπορείτε να μετρήσετε τελικά πόσα γεωμετρικά σχήματα κρύβονται στο έργο του Βασίλη Ρογκότη? Ναι, σωστά! 7! Τα γεωμετρικά σχήματα δεν κρύβονται μόνο σε ζωγραφιές, κρύβονται και σε πολλά γλυπτά και κατασκευές. Εδώ βλέπουμε ένα γλυπτό από μέταλλο της Ιωάννας Σπιτέρη. Η γλύπτρια αγαπούσε πολύ τα γεωμετρικά σχήματα και τα έκρυβε συνέχεια σε πολλά έργα της. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τι σχήματα χρησιμοποίησε αυτό το γλυπτό? Μπράβο, το βρήκατε! Χρησιμοποιεί πολλά ορθογώνια. Μπορείτε τώρα να μετρήσετε τα κίτρινα ορθογώνια. Και τώρα τα μπλε. Προσθέστε τα μπλε και τα κίτρινα. Πόσα είναι όλα μαζί? Σωστά! Είναι 12! Η γλύπτρια τοποθέτησε τα ορθογώνια το ένα δίπλα στο άλλο, ξεκινώντας από το μικρότερο και φτάνοντας στο μεγαλύτερο. Τι σκεφτόταν άραγε να φτιάξει? Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο ζουζούνι με αυτό το σχήμα? Το έργο αυτό ονομάζεται Πουλί και το έφτιαξε ο εικαστικός και κεραμίστας Πάνος Βαλσαμάκης. Ο Βαλσαμάκης χρησιμοποιούσε ως βασικό του υλικό τον πυλό. Πόσο μεγάλο φαντάζεστε ότι είναι αυτό το έργο? Κι όμως, το μέγεθός του είναι πολύ μικρό. Χωράει μέσα στην παλάμη του χεριού σας. Σε αυτό το μικρό κεραμικό πλακάκι κρύβονται πολλά γεωμετρικά σχήματα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποια από αυτά? Ναι, σωστά μαντέψατε. Ο κύκλος
Είναι άραγε ήλιος ή φεγγάρι? Είναι βράδυ ή πρωί? Το πουλάκι κελαϊδά ή απλά στέκεται και κοιτά τον ουρανό?